Καλησπέρα σε όλους σας φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στο σημερινό αγώνα. Εδώ ο ουρανός είναι γκρίζος και έχει απειλητικά σύννεφα. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα βρέξει. Αν και οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει από μέρες για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος δεν πτωήθηκε, ήρθε κανονικά στο γήπεδο, δημιουργώντας μάλιστα μια φανταστική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το επιβλητικό Old Trafford, το οποίο φυσικά έχει παντού το κόκκινο χρώμα. Πλέον και επίσημα είναι το μεγαλύτερο στάδιο συλλόγου στην Αγγλία με περίπου 75.000 θέσεις. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει για όσους δεν τον πρόσεξαν. Μάτιτς, Πογκμπά, Πογκμπά, γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Χουάν Μάτα, Μπρούνο Φερνάντες, κατέβασε τα ρολά εδώ. Ο Μπρούνο Φερνάντες δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος, απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Έρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Καταφέρνουν να σουτάρει προς το τέρμα. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να κάνει. Σαντών. Σαντών. Χουάν Μάτα. Μάτιτς. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καλό διώξω. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Μάτιτς. Κουκμπά ψάχνει τη σύρτη πάσα. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Σαντών. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Μπρούνο Φερνάντες. Μάτα. Την έκοψε. Δεδομένες της θέσης του δεν νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Δεν ήταν μόνος του σε εκείνο το σημείο. Η Μπέρνλι δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σούτ με αξιώσεις. Αλέξης Σάντσες. Ωραία βαθιά παλιά στον κενό χώρο. Σαντών. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Σαντών. Σημαδεύει προς τα μέσα. Η Μπέρνλι δεν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο παρά τις πολλές πάσες. Αυτό είναι πλάγιο.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θέλει να στείλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Καθάρισε ωραία. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Γκούντμουνσον. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα είναι ακόμα κολλημένο στο 0. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Δεν καταφέρει να διώξει όπως θα ήθελε. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Με φοβερή αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του ακεφαλιά. Η παλιά ήταν άψογη. Αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Ενώ πήγε στην μπάλα με πολλές αξιώσεις, τελικά μάλλον απογοήτευσε τους φίλους της ομάδας του. Ποκμπά. Στέλνει μακριά την μπάλα. Σωστά, θα διώξει ο αμυντικός. Γκούντμουνσον. Επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίχτυα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το διαιτητή. Κανείς δεν έχει σκοράρει. Τα πάντα στο 0 ακόμα. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε παρά μόνο μερικές στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Λευκή ισοπαλία έως τώρα. Ας ελπίσουμε να δείξουν άλλο πρόσωπο οι ομάδες στο δεύτερο μέρος. Γκούντμουνσον. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα. Είναι ευκαιρία! Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Juan Mata. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Σιγά σιγά το παιχνίδι οδεύει προς τη λήξη του. Αλλά δεν δείχνει να ξεπλοκάρει από τη λευκή ισοπαλία. Πάει να βρει κάποιον σε θέση φόρμη αυτή τη στιγμή. Και θα έχουμε αλλαγή. Ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση τους. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ο Ράσφορ με την μπάλα. Ράσφορ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Σάντσες! Καλή προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει.
και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καταλήγει σε πλάγιο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα χρειάζεται μια ένεση στο δημιουργικό κομμάτι. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Η μπάλα προς τα μέσα. Καθάρισε ωραία. Θα σεντράρει. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα. Όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Ζούμε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας. Απίστευτο! Αυτό μπορεί και να αποδειχτεί το μοιραίο χτύπημα για τους αντιπάλους τους. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Απευθείας γκολ. Πω, τι έβαλε και από τι απόσταση. Πραγματικά απολαυστικό.